Ευχαριστώ για τη δημητική πρόσκληση να συμμετέχω και εγώ στην ημερίδα της κλινικής. Στα επόμενα 25 λεπτά θα συζητήσουμε μαζί τη θεραπευτική αντιμετώπιση των λοιμώξεων του ουροπητικού στα παιδιά και με βάση τα τελευταία βιβλιογραφικά δεδομένα θα δούμε αν έχει κάτι αλλάξει. Όπως όλοι γνωρίζουμε, οι λοιμώξεις του ουροπητικού είναι ένα πολύ συχνό και σημαντικό πρόβλημα της παιδικής ηλικίας. Και ιδιαίτερα οι λοιμώξεις του ανώτερου ουροπητικού μπορεί να οδηγήσουν σε νευρικές ουλές, υπέρταση και τελικού σταδίου νευρική ανεπάρκεια στη μετέπειτα ζωή του παιδιού. Έτσι, σημαντικό ρόλο παίζει η έγκαιρη διάγνωση, ιδίως στα παιδιά κάτω των 2 ετών, στα οποία η διάκριση της εντόπισης της λοίμωξης μπορεί πολλές φορές να είναι πολύ δύσκολη. Και φυσικά η αντιμικροβιακή αγωγή αποτέλεσε ένα όπλο στα χέρια μας, καθώς η θνησιμότητα από τις λοιμώξεις του ουροπητικού άγγιζε το 20% πριν τη χρήση των αντιβιωτικών. Έτσι λοιπόν, σήμερα η έγκαιρη και κατάλληλη θεραπεία εντός 48 ωρών, το πολύ 72 ωρών, αλλά προτιμούμε τις πρώτες δύο ημέρες έναρξης των συμπτωμάτων, μειώνει τον κίνδυνο επιπλοκών, όπως το νεφρικό απόστημα και η μόνιμη νεφρική βλάβη. Η καθυστέρηση δε στην θεραπευτική αντιμετώπιση μιας εμπείρητης ουρολίμωξης σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο νεφρικών ουλών. Ποιοι ασθενείς λοιπόν είναι υποψήφοι για άμεση έναρξη εμπειρικής θεραπείας, αφού φυσικά έχουμε λάβει ένα δείγμα ουρών κατάλληλο ανάλογο με την ηλικία του παιδιού? Σίγουρα τα μικρά παιδιά κάτω των 2 ετών που παρουσιάζουν υψηλό πυρετό και δεν έχουν άλλη σαφή αιστεία του πυρετού. Παιδιά με όψη πάσχοντος και πολλές φορές με ρίγος κατά την άνοδο του πυρετού, παιδιά με σημείο Τζορντάνο θετικό, ασθενείς με γνωστή ανοσοανεπάρκεια, συγγενή επίκτητη και φυσικά ασθενείς με ήδη διαγνωσμένη συγγενή ανομαλία του ουροπητικού συστήματος. Το ποιο αντιβιωτικό θα επιλέξουμε και με ποια οδό χορήγησης θα το χορηγήσουμε εξαρτάται τόσο από την ηλικία του παιδιού, όσο και από τη σοβαρότητα της κλινικής του κατάστασης, την παρουσία του παιδιού στο παιδί εμέτων ή την αδυναμία να ανεχθεί το αντιβιωτικό από το στόμα, την τοπική επιδημιολογία της περιοχής και φυσικά, αν έχουμε στη διάθεσή μας την γκραμ χρώση, μπορεί και αυτή να μας κατευθύνει για την έναρξη εμπειρικής αγωγής. Και βέβαια, η εμπειρική αγωγή θα κατευθυνθεί ανάλογα με τα ποια είναι τα συνήθη παθογόνα στις ουρολοιμώξεις στα παιδιά. Όπως όλοι γνωρίζουμε, φυσικά είναι τα γκραμ αρνητικά. Με το κολοβακτηρίδιο να αποτελεί το συχνότερο αίτιο, στο 80% των περιπτώσεων, στα κορίτσια ίσως φτάνει και το 90%, λόγω της ικανότητάς του να προσκολάται στο ουροεπιθήλιο. Ακολουθούν κλεψιέλα, ψευδομονάδα, πρωτέα, εντερομπάκτερ, μοργανέλα, σιτρομπάκτερ και σεράτια. Βακτήρια τα οποία βέβαια συναντούμε πολύ σπανιότερα. Ενώ από τα γκραμ θετικά θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας το σταφυλόκοκο των σαπροφύτικους, που αφορά κυρίως νεαρές έφηβες, τον εντερόκοκο και σπανιότερα το σταφυλόκοκο του χρυσίζοντα. Ποια παιδιά λοιπόν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με αντιβιωτικά στο σπίτι? Σύμφωνα με τις οδηγίες της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής, παιδιά άνω των 2 μηνών, τα οποία βρίσκονται σε καλή γενική κατάσταση, ανέχονται την από του στόματος αγωγή και δεν έχουν γνωστή συγγενείς ανομαλίες του ουροπητικού συστήματος ή γνωστή ανοσοανεπάρκεια, μπορεί να λάβουν αντιβιωτικά στο σπίτι. Θέτουν όμως σαν βασική προϋπόθεση για κάτι τέτοιο να υπάρχει αξιόπιστο οικογενειακό περιβάλλον και φυσικά στενή επαφή με την οικογένεια, τουλάχιστον κατά τα 2-3 πρώτα 24 ώρα θεραπείας, ώστε να ελέγξουμε την κλινική ανταπόκριση του παιδιού σε αυτήν. Μάλιστα, ήδη από το παρελθόν είχαν γίνει διάφορες τυχιοποιημένες μελέτες προκειμένου να ελεγχθεί και να συγκριθεί ουσιαστικά η από του στόματος χορήγηση αντιβιωτικών με την ενδοφλέβια χορήγηση σε παιδιά με εμπείρητη ουρολίμωξη. Σε αυτή τη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Pediatrics του 1999, συμμετείχαν 306 παιδιά ηλικίας 1 έως 24 μηνών και ουσιαστικά συγκρίθηκε η από του στόματος θεραπεία με κεφιξίμη για 14 μέρες με τη θεραπεία με κεφοταξίμη για τις 3 πρώτες μέρες της νόσου που συνεχίστηκε και στο σπίτι με την κεφιξίμη. Τα ποσοστά υποχώρησης των συμπτωμάτων, αποστήρωσης των ούρων και υποτροπής και νεφρικών ουλών μετά από 6 μήνες δεν διέφεραν ουσιαστικά στις δύο ομάδες ελέγχου. Κάτι ανάλογο έδειξε και η συγκεκριμένη μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2008, η οποία συνέκρινε την χορήγηση κεφτιμπουτένης, μιας κεφαλοσπορίνης τρίτης γενιάς που υπάρχει στην Αμερική και χορηγείται από το στόμα, με την κεφτριαξόνη. Και εδώ τα αποτελέσματα ήταν ίδια.
Έτσι λοιπόν μπορούμε να χορηγήσουμε κεφαλοσπορίνες δεύτερης γενιάς, όπως το κεφουροξίμι, κεφακλόρι, κεφπροζίλι, κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς, την κεφιξίμι, το γνωστό σεφτοράλ, που έχει επιπλέον και το πλεονέκτημα της χορήγησης μία φορά την ημέρα, αμοξικυλίνη κλαβουλανικό και ίσως και τριμεδοπρίμη σουλπαμεδοξαζόλη. Όσον αφορά τη σιπροφλοξασίνη, αποτελεί καλή εναλλακτική λύση σε παιδιά με αλλεργία και στην πενικυλίνη και τις κεφαλοσπορίνες, καθώς είναι αποτελεσματική για το κολοβακτηρίδιο και παρουσιάζει χαμηλά ποσοστά αντοχή στα παιδιά. Θα πρέπει όμως βέβαια να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν χρησιμοποιείται ως αγωγή ρουτίνας λόγω της πιθανής βλάβης στους αρτρικούς χόνδρους στις μικρές ηλικίες, αλλά και διότι η ευρεία χρήση της προδιαθέτει σε ανάπτυξη ανθεκτικών στελεχών. Όσον αφορά την νητροφουραντοίνη και τον αλιδεξικό οξύ, είναι φάρμακα που απικρίνονται στα ούρα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση αλλεργίας σε μεγαλύτερα παιδιά με εικόνα κυστίτιδας, είναι όμως φάρμακα βακτηριοστατικά, δεν επιτυγχάνουν υψηλές συγκεντρώσεις στο παρένχυμα και στο αίμα και γι' αυτό θα πρέπει να αποφεύγονται σε παιδιά με εικόνα πυελονεφρίτιδας ή κλινική εικόνα σύψης. Και πάντα βέβαια πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας την αντιμικροβιακή αντοχή, καθώς το 50% των στελεχών του κολοβακτηριδίου είναι ανθεκτικό σε αμοξικυλίνη και αμπικυλίνη. Ενώ τα ποσοστά αντοχής και σε άλλες κατηγορίες αντιβιωτικών, όπως τις κεφαλοσπορίνες πρώτης γενιάς, αμοξικυλίνη κλαβουλανικό, αλλά και την τριμεθοπρίμη σουλφαμεθοξαζόλη, αυξάνονται τις τελευταίες δεκαετίες. Παράγοντες κινδύνου για αντοχή είναι η χρήση αντιβιωτικών τους προηγούμενους 6 μήνες, η χημειοπροφύλαξη, η φίμωση και η δυσλειτουργία αφόδευσης και ούρησης στο παιδί. Ειδικά για την τριμεθοπρίμη, η αντοχή του κολοβακτηριδίου έχει διακύμανση από 15-85% σε διάφορες χώρες. Παρακάτω θα δούμε και κάποια στοιχεία πιο συγκεκριμένα και για την Ελλάδα. Ποια παιδιά τώρα έχουν ένδειξη να αντιμετωπιστούν με ενδοφλέβη αντιβιωτική αγωγή στο νοσοκομείο? Σύμφωνα πάλι με τις αμερικανικές οδηγίες, πρέφη κάτω των 2 μηνών θα πρέπει να αντιμετωπίζονται στο νοσοκομείο, καθώς υπάρχουν ανεπαρκή δεδομένα ασφάλειας για τη θεραπεία από το στόμα. Βέβαια, όλοι έχουμε ίδια την εμπειρία από την αντιμετώπιση ουρολοιμόξεων και γνωρίζουμε ότι η βρεφική ηλικία είναι μια ευαίσθητη ηλικία και πολλές φορές, ακόμα και σε βρέφη μεγαλύτερης ηλικίας, είμαστε περισσότερο επιθετικοί. Οπότε αποφασίζουμε την ενδοφλέβη αντιμετώπιση τους για τα πρώτα 24 ώρα. Να τα ενυδατώσουμε, να δούμε την κλινική ανταπόκριση, ίσως να έχουμε και τα αποτελέσματα του αντιβιογράμματος και να συνεχίσουν μετά στο σπίτι από το στόμα. Επιπλέον, αντιμετώπιση στο νοσοκομείο ενδείκνεται όταν σαφώς το παιδί έχει κλινική εικόνα σιψεμίας, όταν παρουσιάζει εμέτους και ή αδυνατή να ανοιχτεί από το στόμα τα αντιβιωτικά. Αν δεν υπάρχει επαρκής παρακολούθηση και δυνατότητα επικοινωνίας με την οικογένεια, αν φυσικά έχει αποτύχει ήδη η θεραπεία κατοίκων και αν υπάρχει κάποια γνωστή ανοσανεπάρκεια του παιδιού. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν οι κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς, κυρίως κεφοταξίμι και κεφτριαξόνη, αλλά και οι αμινογλυκοσίδες, θεωρούνται πρώτης γραμμής αντιβιωτικά για την εμπειρική θεραπεία λοιμόξεων του ροπητικού. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτά τα φάρμακα δεν είναι αποτελεσματικά για τον εντερόκοκο. Άρα λοιπόν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μονοθεραπεία σε ασθενείς που έχουν προδιαθεσικούς παράγοντες να έχουν αναπτύξει μία λίμωξη από εντερόκοκο. Ποιοι είναι αυτοί οι ασθενείς? Είναι ασθενείς που φέρουν ουροκαθετήρα ή ξένα σώματα του ροπητικού, έχουν κάποια γνωστή ανατομική ανομαλία, αλλά επιπλέον και τα βρέφη κάτω των 2 μηνών, στα οποία οι λοιμώξεις από εντερόκοκο είναι συχνότερες από ό,τι στα μεγαλύτερα παιδιά. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει η κεφαλοσπορίνη τρίτης γενιάς ή αμινογλυκοσίδη να συνδυάζονται με αμπικυλίνη. Και φυσικά μετά, ανάλογα με τα αποτελέσματα του αντιβιογράμματος, να προχωρούμε σε αποκλιμάκωση της θεραπείας και να δίνουμε πλέον στοχευμένη αντιβιωτική αγωγή. Η παρεντερική χορήγηση των αντιβιωτικών θα πρέπει να συνεχίζεται μέχρι την κλινική βελτίωση του παιδιού, που αυτό σημαίνει να απειρετήσει και να βελτιωθεί η γενική του κατάσταση. Στον πίνακα αυτό φαίνονται τα αντιβιωτικά που χρησιμοποιούμε συνήθως για την ενδοφλέβια αγωγή στις ενδεδειγμένες δόσεις. Τώρα, αυτό που περιμένουμε όταν χορηγούμε σε έναν ασθενή αντιβιωτική αγωγή είναι εντός των πρώτων 24-48 ώρων θεραπείας να ανταποκριθεί, να απειρετήσει και να βελτιωθεί η γενική του κατάσταση. Όταν η γενική κατάσταση δεν βελτιώνεται ή πολύ περισσότερο όταν επιδεινώνεται, επιβάλλεται είτε η διεύρυνση του αντιμικροβιακού φάσματος, παραδείγματος χάρη να καλύψουμε την περίπτωση και του εντερόκοκου,
ή η κάλυψη και για ανθεκτικά στελέχη, εφόσον ακόμα το αντιβιόγραμμα εκκρεμεί. Επιπλέον, σε ένα τέτοιο ασθενή θα πρέπει να διενεργηθεί και περιχογράφημα νεφρών, ουρητήρων κύστεως, προκειμένου να ελέγξουμε την πιθανότητα να έχει δημιουργηθεί κάποιο νεφρικό απόστημα ή οξία βακτηριακή εστιακή νεφρίτιδα. Και φυσικά μπορούμε να κάνουμε και μία νέα καλλιέργεια ούρων, η οποία κάτω από άλλες συνθήκες, φυσιολογικές συνθήκες, όταν δηλαδή ανταποκριθεί ο ασθενής μας στη θεραπεία, δεν χρειάζεται να επαναληφθεί. Και μιλώντας για τα ανθεκτικά μικρόβια, γίνεται όλο ένα και περισσότερο λόγος για τα ESBL στελέχη. Τι είναι τα ESBL στελέχη? Είναι στελέχη που παράγουν ένζημα, τα οποία υδρολύουν τους ευρέως φάσματος κεφαλοσπορίνες, όπως είναι η κεφοταξίμη, κεφτριαξόνη, κεφτική, κεφταζιδίμη, αλλά και την αστριονάμη. Είναι στελέχη τα οποία γενικά αναστέλλονται από τους αναστολείς των β' λακταμασών, όπως είναι η ταζοπακτάμη και το κλαβουλανικό, και παρόλο που είναι παρόντα σε ένα μεγάλο αριθμό εντεροβακτηριοειδών, έχουν μεγαλύτερη κλινική σημασία για το κολοβακτηρίδιο, την κλεψιέλα και τον πρωτέα. Οι καρβαπενέμες είναι αντιβιωτικά εκλογής για τα στελέχη αυτά. Η ανάδυσή τους αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας, καθώς οι θεραπευτικές μας επιλογές στενεύουν. Και φυσικά το πρόβλημα είναι ότι έχουν εξαπλωθεί τόσο σε νοσοκομεία, αλλά υπάρχουν πλέον και στελέχη ESBL της κοινότητας. Σε αυτήν τη δημοσίευση φαίνεται μία μελέτη που έγινε σε παιδικούς σταθμούς στη Γαλλία και σε αυτήν φάνηκε ότι το 7% των παιδιών ήταν απικισμένα με ανθεκτικά στελέχη κολοβακτηριδίου, ESBL, αλλά και με αντοχή στις κοινολώνες από τον ίδιο κλόνο, καθώς αυτά τα στελέχη μπορεί να συνδυάζονται και με αντοχές και σε άλλες κατηγορίες αντιβιωτικών, όπως είναι οι κοινολώνες ή οι αμινογλυκοσίδες. Έτσι λοιπόν, όταν ο τύπος του ενζήμου είναι ESBL, το μικρόβιο είναι ευαίσθητο στους αναστολείς των β' λακταμικών και τις καρβαπενέμες, ενώ αν υπάρχουν και άλλες κατηγορίες ενζήμων, όπως είναι η MCC ή οι καρβαπενεμάσες, χάνουμε και άλλες κατηγορίες αντιβιωτικών, με πολλά προβλήματα πλέον στην αντιμετώπιση των παιδιών. Ευτυχώς, τέτοιου είδους ένζημα και τέτοιου είδους ανθεκτικά στελέχη είναι σπάνια στα παιδιά. Σε αυτήν την μελέτη, η οποία διενεργήθηκε στην κλινική μας, αποτυπώνονται τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά των ουρολοιμόξεων στα νοσηλευόμενα παιδιά κατά το διάστημα 2013-2015. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι και πάλι φυσικά το κολοβακτηρίδιο είναι το κύριο στέλεχος το οποίο απομονώθηκε στις ουροκαλλιέργειες, ενώ φαίνεται ότι και η επίπτωση, η διακύμανση των στελεχών των ESBL αυξάνονται με την πάροδο των ετών. Εδώ είναι κάποια άλλα στοιχεία από παιδιατρικές κλινικές τόσο στην Κρήτη όσο και στην Αλεξανδρούπολη και τη Θεσσαλονίκη. Με το μπλε χρώμα αποτυπώνεται το κολοβακτηρίδιο που πάντα είναι το στέλεχος, το μικρόβιο το οποίο απομονώνεται συνήθως από τις καλλιέργειες. Τα υπόλοιπα στελέχη παρουσιάζουν μία διακύμαση 15 με 40%. Αυτό όμως που ίσως έχει αξία να σημειώσουμε είναι ότι η αντοχή στις διάφορες κατηγορίες των αντιβιωτικών αλλάζει ανάλογα αν το μικρόβιο το οποίο απομονώνουμε στις καλλιέργειες είναι το κολοβακτηρίδιο ή κάποιο άλλο άτυπο, όπως λέμε, μικρόβιο. Βλέπουμε ότι και στην κατηγορία των αμινογλυκοσιδών αλλά και των κεφαλοσπορινών η αντοχή του μικροοργανισμού αυξάνει σημαντικά. Και σε αυτή τη διαφάνεια ουσιαστικά βλέπουμε την αντοχή του κολοβακτηριδίου σε διάφορες κατηγορίες αντιβιωτικών. Αυτό όμως που αξίζει περισσότερο στο οποίο αξίζει περισσότερο να εστιάσουμε είναι ότι, όπως φαίνεται, με τις μπάρες με μπλε χρώμα και με κόκκινο χρώμα αντιπροσωπεύονται το πρώτο επεισόδιο ουρολίμωξης. Με τις μπάρες με πράσινο χρώμα φαίνονται η αντοχή όσον αφορά τα υποτροπιάζοντα επεισόδια. Και με τις μπάρες με μοβ χρώμα φαίνονται η αντοχή του κολοβακτηριδίου αν το παιδί έπαιρνε ήδη χημειοπροφύλαξη. Βλέπουμε λοιπόν ότι στις περισσότερες κατηγορίες αντιβιωτικών, αν το παιδί παρουσιάζει υποτροπιάζοντα επεισόδια ή λαμβάνει χημειοπροφύλαξη, η αντοχή του κολοβακτηριδίου αυξάνει. Και ας προσέξουμε ιδιαίτερα την κότρη μοξαζόλη, στην οποία όσον αφορά το πρώτο επεισόδιο η αντοχή κυμαίνεται μεταξύ 25 και 30%, ενώ αν πρόκειται για παιδί που λαμβάνει χημειοπροφύλαξη, μπορεί να ξεπεράσει και το 40%.
Και επίσης σε αυτήν τη διαφάνεια έχουμε δεδομένα από την Αλεξανδρούπολη και τη Θεσσαλονίκη, από παλαιότερες αλλά και πιο πρόσφατες καταμετρήσεις. Και βλέπουμε και πάλι όσον αφορά την κοτριμοξαζόλη, που είναι ένα από τα φάρμακα που χρησιμοποιείται κυρίως ως χημειοπροφύλαξη στα παιδιά, ότι τα δεδομένα αντοχής προβληματίζουν, καθώς η αντοχή του κολοβακτηριδίου αυξάνει. Κάτι τέτοιο φαίνεται να αποτυπώνεται και σε άλλες μεταναλύσεις, πιο πρόσφατες. Φαίνεται λοιπόν ότι παιδιά με κυστεροεντερική παλινδρόμηση που λαμβάνουν η χημειοπροφύλαξη έχουν σχεδόν εξαπλάσιες πιθανότητες να αναπτύξουν λοιμώξεις από πολυανθεκτικά βακτήρια. Άλλοι παράγοντες κινδύνου για να παρουσιαστούν οι SBL στελέχη της κοινότητας είναι η πρόσφατη νοσηλεία του παιδιού, συχνές υποτροπές, απομόνωση κλεψιέλαια σε ένα προηγούμενο επεισόδιο ουρολίμωξης, η πρόσφατη χρήση αντιμικροβιακού, αλλά ίσως και η ηλικία του παιδιού, αν αυτό το παιδί είναι βρέφος κάτω του ενός έτους. Έτσι λοιπόν, όταν έχουμε έναν ασθενή που έχει λάβει πρόσφατα αντιβιωτικά, είτε ως θεραπεία ή χημειοπροφύλαξη τους τελευταίους 6 μήνες, αν έχει επιπλέον ιστορικό συγγενούς ανομαλίες του ροπητικού συστήματος και αν εμφανίζεται με σεπτική εικόνα στο νοσοκομείο, τότε αυτός ο ασθενής έχει αυξημένες πιθανότητες να έχει προσβληθεί από κάποιο ανθεκτικό στέλεχος. Και προκειμένου να αντιμετωπίσουμε με το σωστότερο τρόπο αυτού του υψηλού κινδύνου ασθενής, θα πρέπει να διευρύνουμε την αρχική, την εμπειρική αντιμικροβιακή κάλυψη για στελέχη ESBL και να συνδυάσουμε ουσιαστικά στο αρχικό μας αντιμικροβιακό σχήμα την κεφαλοσπορίνη με την αμινογλυκοσίδη ή να χορηγήσουμε μεροπενέμι. Φυσικά, μετά τα αποτελέσματα του αντιβιογράμματος, απαιτείται αποκλιμάκωση της αγωγής και φυσικά να αντικαταστήσουμε, για παράδειγμα, τη μεροπενέμι με αμινογλυκοσίδη, αν αυτό το επιτρέπει το αντιβιόγραμμα. Στόχος μας, η διαφύλαξη της χρήσιμης ομάδας των καρβεπενεμών και η αποτροπή ανάβησης ανθεκτικών στελεχών και σε αυτή την κατηγορία αντιβιωτικών. Όσον αφορά τώρα τη διάρκεια της αγωγής, υπάρχουν περιορισμένα βιβλιογραφικά δεδομένα. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής, στις εμπείρετες ουρολιμώξεις θα πρέπει να χορηγούμε ένα θεραπευτικό σχήμα διάρκειας 10 έως 14 ημερών. Συνήθως το δεκαήμερο σχήμα μας καλύπτει αν πρόκειται για ανεπίπλεκτες λοιμώξεις, ενώ για τους απείρετους ασθενείς απαιτείται συντομότερο σχήμα 5 έως 7 ημερών. Αυτή τη στιγμή διενεργείται μια πολυκεντρική μελέτη από το National Institute of Health, προκειμένου να διερευνηθεί η επάρκεια βραχύτερης διάρκειας θεραπευτικών σχημάτων στα παιδιά, κάτι που φυσικά θα μειώσει τόσο τις ανεπιθύμητες ενέργειες, όσο και θα αποτρέψει την ανάδυση ανθεκτικών στελεχών. Περνάμε τώρα σε ένα δύσκολο και αμφιλεγόμενο κομμάτι της αγωγής στα παιδιά, την προφυλακτική αγωγή. Όσον αφορά την χορήγηση χημειοπροφύλαξης, λοιπόν, ή όχι στα παιδιά, δημιουργούνται διάφορα ερωτήματα, όπως για παράδειγμα, ποιοι ασθενείς θα πρέπει να λάβουν τη χημειοπροφύλαξη, ποιοι είναι οι επιβαρυντικοί παράγοντες, οι παράγοντες κινδύνου που θα μας οδηγήσουν να λάβουμε μια τέτοια απόφαση, ποιο φάρμακο θα πρέπει να χορηγήσουμε και για πόσο διάστημα, αν προλαμβάνεται με την χημειοπροφύλαξη η δημιουργία νεφρικών ουλών ή επηρεάζεται μόνο η συχνότητα των υποτροπών. Είναι εύκολη η συμμόρφωση στη θεραπεία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα τόσο του παιδιού όσο και της οικογένειας ολόκληρης. Και τελικά, ποια είναι τα αποτελέσματα της χρήσης της χημειοπροφύλαξης όσον αφορά και τη μικροβιακή αντοχή, τόσο για το ίδιο το παιδί, όσο φυσικά και για την κοινότητα. Αναφέρθηκε και ο κύριος Στεφανίδης στις πρόσφατες μελέτες, στη Review στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που ολοκληρώθηκε το 2014, και την Prevent στην Αυστραλία, οι οποίες ουσιαστικά συνέλεξαν περίπου 600 παιδιά, τα χώρισαν σε δύο ομάδες και χορήγησαν κοτριμοξαζόλη στα μισά και πλασέμπο στα άλλα. Από τη μελέτη Review προκύπτει ότι δεν υπήρξε διαφορά στην εμφάνιση νεφρικών ουλών μεταξύ των δύο ομάδων και όσον αφορά την αντοχή του κολοβακτηριδίου στην ομάδα με τη χημειοπροφύλαξη, αυτή έφτασε το 63%, ενώ στην ομάδα πλασέμπο έφτασε το 19%. Όσον αφορά τώρα τη μελέτη Prevent, η αντοχή του κολοβακτηριδίου στα παιδιά που έλαβαν χημειοπροφύλαξη ήταν 67%, ενώ στα παιδιά που έλαβαν πλασέμπο 25%, μία διαφορά στατιστικό σημαντική.
Επίσης, όσον αφορά την ανάπτυξη νεφρικών ουλών, φάνηκε ότι ευνοείται η ομάδα που έλαβε χημειοπροφύλαξη. Η διαφορά όμως δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Άρα, ουσιαστικά, τα μηνύματα που παίρνουμε από τις μελέτες αυτές είναι ότι η χορήγηση χημειοπροφύλαξης μειώνει την πιθανότητα ουρολίμωξης σε παιδιά με κυστροειδηρική παλινδρόμηση, όμως δεν προστατεύει από την ανάπτυξη ουλών. Εξαίρεση ίσως αποτελούν τα κορίτσια με υψηλού βαθμού παλινδρόμηση, 4ου-5ου βαθμού. Ενώ όσον αφορά την προφύλαξη επίσης, τα παιδιά που έχουν λάβει χημειοπροφύλαξη έχουν την τάση να παρουσιάζουν συχνότερα λοιμώξεις του ροπηκτικού από ανθεκτικά παθογόνα και βέβαια μπαίνουμε μετά σε έναν άλλο μεγάλο φαύλο κύκλο. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής του 2011, οι οποίες επικυρωποιήθηκαν το 2016, αλλά και της NICE του 2013, δεν συστήνεται προφυλακτική αγωγή μετά το πρώτο επεισόδιο επίρρετης ουρολίμωξης σε παιδιά 2 έως 24 μηνών. Συστήνουν κυρίως να λάβουν χημειοπροφύλαξη ασθενείς που δεν έχουν κυστεριωτερική παλινδρόμηση, αλλά παρουσιάζουν υποτροπιάζουσες λοιμώξεις 3 επίρρετα επεισόδια μέσα σε 6 μήνες ή 4 συνολικά σε ένα χρόνο. Παιδιά με κυστεριωτερική παλινδρόμηση πάνω από τον 3ο βαθμό και βρέφη κάτω των 12 μηνών με υδρονέφρωση και προστιοπίστη διάμετρο πιέλου πάνω από 10 χιλιοστά. Πάντα βέβαια θα έχουμε στο μυαλό μας ότι η απόφασή μας σε αυτό το ευαίσθητο ερώτημα που προκαλεί διχογνωμίες εξατομικεύεται ανάλογα με τον ασθενή που έχουμε μπροστά μας, το ιστορικό του και τις ιδιαιτερότητές του. Σύμφωνα με τις αμερικανικές οδηγίες, τα αντιβιωτικά που προτείνονται για τη χορήγηση χημειοπροφύλαξης είναι η τριμεθοπρίμη και η νητροφουραντοίνη, σε μία δόση βραδινή. Συνήθως τη χορηγούμε για 6 μήνες και μετά προχωρούμε σε αναθεώρηση της οδηγίας, ανάλογα ίσως και με τα απεικονιστικά ευρήματα που ίσως έχουν μεσολαβήσει. Δεν συστήνονται χυμός κράνμπερι και προβιωτικά, καθώς μετά από πρόσφατες μεταναλύσεις, φάνηκε ότι δεν μειώνεται η εμφάνιση υποτροπών συγκρινόμενα με τη χορήγηση πλασέμπο. Και φυσικά δεν συστήνεται, όπως και οι προηγούμενοι ομιλητές έχουν υπογραμμίσει, καλλιέργεια ούρων σε ασυμπτωματικά παιδιά ως μέθοδος παρακολούθησης. Καθώς η ασυμπτωματική βακτηριουρία σε βρέφη και παιδιά δεν πρέπει να θεραπεύεται με αντιβιωτικά, και φυσικά λαμβάνοντας μία καλλιέργεια σε ένα συμπτωματικό παιδί, ενέχεται ο κίνδυνος να δημιουργηθούν προβλήματα και να χορηγήσουμε αντιβιωτικά σε παιδιά που δεν πρέπει. Όσον αφορά τώρα κάποιες νέες θεραπείες για το μέλλον, είναι ήδη αντικείμενο μελέτης ο ρόλος της φλεγμονής του παρενχήματος στη δημιουργία των νεφρικών ουλών, αλλά και ο ρόλος των κορτικοειδών με σκοπό την αποτροπή τους, την αποφυγή τους. Κάποιες μελέτες παρατήρησης που διεξήχθησαν έδειξαν ότι η χορήγηση δεξαμεθαζόνης μείωσε τα επίπεδα της συντερελευκίνης 6 και 8 στα ούρα παιδιών με ουρολίμωξη, ενώ μια άλλη μελέτη, στην οποία συμπεριλήφθησαν 84 παιδιά μέχρι 16 ετών με πρώτο επεισόδιο οξείας πιελιονεφρίτιδας, φάνηκε ότι η χορήγηση μέθυλπρεδνιζολόνης για τις 3 πρώτες μέρες της νόσου σχετίστηκε με μείωση των νεφρικών ουλών. Βέβαια, οι παρατηρήσεις αυτές ήταν αποτέλεσμα μελετών, οι οποίες δεν ήταν οργανωμένες και δεν ήταν επαρκές στο δείγμα ίσως. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται μια μεγάλη τυχιοποιημένη μελέτη από το National Institute of Health, που αναμένεται να απαντήσει στο ερώτημα αν τα κορτικοειδή έχουν τελικά θέση στη θεραπεία της πιελονεφρίτιδας με στόχο την πρόληψη της νεφρικής βλάβης. Συμπερασματικά, λοιπόν, οι ουρολιμώξεις αποτελούν ένα πολύ συχνό πρόβλημα της παιδικής ηλικίας, που όλοι το αντιμετωπίζουμε συχνά στο ιδιωτικό μας ιατρείο, στο νοσοκομείο, στα εξωτερικά ιατρεία και στις κλινικές καθημερινά. Σαφώς η έγκαιρη διάγνωση και η θεραπεία προλαμβάνει το σχηματισμό νεφρικών ουλών και απότερων επιπλοκών στη ζωή των παιδιών. Η επιλογή της εμπειρικής αντιμικροβιακής αγωγής θα πρέπει να στηρίζεται τόσο στο ιστορικό του παιδιού, όσο και στην κλινική του εικόνα, αλλά και στα τοπικά επιδημιολογικά δεδομένα. Ενώ η χορήγηση χημειοπροφύλαξης θα πρέπει να εξατομικεύεται και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το κόστος αλλά και το όφελος για τους ασθενείς μας. Γιατί, όπως είπε και πολλά χρόνια πριν ο Ιπποκράτης, αυτό που πρέπει να κάνουμε για τους ασθενείς μας είναι να τους ωφελούμε ή τουλάχιστον να μην τους βλάπτουμε. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή.